φαίνεται στο νεαρό συναδελφό Γιώργο Τσανάκα το γεγονός ότι συμπλήρωσε λίστα Ολυμπιακός και θα μπορούσε να βάλει και ένα παίχτη ακόμα σε αυτήν. Δεν περίσσεψε κανένας. Τίποτα. Τι κάνετε κύριε Γιώργο μας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι πρωτόγνωρο, έτσι. Ναι. Έχει πλάκα να το βρούμε στατιστικά. Δηλαδή, ενδεχομένως ο Νικολακόπουλος μπορεί να μας βοηθήσει. Πόσα χρόνια έχει να συμβεί αυτό στον Ολυμπιακό? Είναι πάρα πολλά, σίγουρα. Ναι, γιατί σίγουρα. Θυμάμαι εποχές που είχε μείνει ο Φορτούνης έξω από την Ευρωπαϊκή Λίστα, γιατί δεν χώραγε. Νομίζω ήταν το 15, 16. Mm. Είχε μείνει ο Φουστέρ τότε περίπου και αυτός εκτός. Είχαν μείνει τέτοιοι παίχτες παλιότερα, δηλαδή, για να χωρέσουν όλοι. Και πραγματικά είναι απορίας άξιων που δεν ήταν η τελευταία φορά. Γιατί έχουν φύγει πάνω από 30 παίχτες στον Ολυμπιακό φέτος. Αν το καλοσκεφτούμε, γιατί 30 συμβόλαια, να το πω καλύτερα. Και πλάκα-πλάκα δεν έμειναν και συνήθως ξεμένο κιόλας. Πλάκα-πλάκα πρέπει να έχει ξεμείνει μόνο ο Ραντζέλοβιτς. Και ο Ανδρούτσος. Δηλαδή... Ναι, γιατί okay. Και ο Βέζο είναι Τουρκία για να κλείσει την Ιουσπορ. Που είναι πολύ χαμηλά συμβόλαια κιόλας και τα δύο. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι, εντάξει, ο Ολυμπιακός πέτυχε αυτό που ήθελε, έτσι, να αποσυμφορείς στο ρόστερ του. No. Ήταν λογικό να το θέλει αυτό, γιατί και τη β' ομάδα συμβόλαια είναι για αυτά τα παιδιά, όπως και να το κάνουμε. Παίχτες που γύρισαν από δανεισμούς, είναι πάρα πολύ παίχτες. Είναι 32-33 συμβόλαια που έφυγαν, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, επειδή τα κοίταζα και πριν λίγο. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ξεκαρτάρισμα, αλλά την ίδια ώρα αν το σκεφτούμε, τα 8-10 της 11ης περσινής είναι ίδια, έτσι. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, λείπει ο Ποντένσε, ο Φορτούνης και ο Ιμπόρα σε σχέση με πέρυσι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι. Ναι, σε σχέση από με το δεύτερο μισό, ας το πούμε. Ακριβώς, έτσι. Από την δεκάδα αυτή. Εγώ κοίταζα κάτι άλλο που έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Εντάξει, φάνηκε φέτος ότι άλλαξε με τα γραφική πολιτική του Ολυμπιακού, ότι δεν θα πάει σε τεράστιες αλλαγές. Κάτι που φάνηκε και από τις αποχωρήσεις και από τις μεταγραφές που έκανε. Είχε κάνει 7 μεταγραφές ο Ολυμπιακός μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Δηλαδή, ούτε και αυτό είναι ιδιαίτερα σύνηθες να έχει κλείσει ο Ολυμπιακός περισσότερες μεταγραφές μέχρι τότε, γιατί είχε πάρει όλους τους απαραίτητους ποδοσφαιριστές που ήθελε μέχρι εκείνη τη στιγμή και μετά πήγαινε για τις άλλες κινήσεις σου. Εντάξει, για τις άλλες κινήσεις, οι οποίες ήταν ο Κάρμο, που έγιναν τελευταίες μέρες, έτσι, ο Κάρμο ήταν, ο Γουίλιαν και ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, ουσιαστικά έγιναν 3 δυνατές κινήσεις το τελευταίο διάστημα και ήταν και 3 σκηνές που θα γινόντουσαν λογικά προς το τέλος, αφού ο Ολυμπιακός περίμενε τον Ποντένσε και περίμενε να πάρει ακόμα έτσι και ένα χαφ. Δεν ήταν Όρτα, ήταν Ολιβέρα, okay. Αυτά είναι εξαρτά, αλλά ήταν 3 σκηνές συγκεκριμένες που ήθελε να τις περιμένει και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου. Αλλά για παράδειγμα, εγώ κοίταζα και με παίχτες που πέρυσι δεν αγωνιζόντουσαν ιδιαίτερα. Ο Ολυμπιακός αντικατέστησε με τους νεαρούς που θέλει να τους στηρίξει, έτσι, από την ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι τη θέση του Βέζου ουσιαστικά στο ρόστερ την παίρνει ο Κουτσίδης. Τη θέση του Αλεξανδρόπουλου, να το πω έτσι, την παίρνει ο Μπακούλας. Ο Μουζακίδης παίρνει θέση του Καρβάλιο. Δηλαδή, κάπως έτσι βγαίνει πάνω κάτω. Τη θέση του Ελαραμπή που, εντάξει, ο Ελαραμπή προσφέρει πάρα πολλά μιας πράγματα. Μιας και τόπες, γιατί φαίνεται εντυπωσιακό να αρχίζω να διαβάζω τα ονόματα για να καταλάβει ο κόσμος. Όσων αποχώρησαν, Μπα Καμαρά, Λοβέρα, Βρουσάη, ο Αγκιμπού Καμαρά, Μαντί Καμαρά, Φορτούνης, Πέπε, Καρβάλιο, ο Χόλς Γκρόβ, δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό, αλλά έχει αποκτηθεί, πέρυσι θυμίζω και είχε το Τιτανικός, Κίνη, Ελαραμπή, Ιμπόρα, Μπιέλ, Μπρίνιτς, ο Λάιντνερ, ο Ισραηλινός αριστερός μπακ, που κι αυτός έχει παίξει ελάχιστο. Άμπι, ο Μπα από την δεύτερη ομάδα. Ο Αλκασίμπα. Ναι, μπράβο, ναι. Αλκασίμπα. Okay, κάποιοι πιτσιρικάδες που δόθηκαν δανεικοί. Κυρίως στην Ρίο Άβε, αλλά όχι μόνο. Δεν τους λες και λίγους. Ναι, ήταν πάρα πολύ παιδιά, υπερβολικά πολύ. Ήταν και αυτό κάτι δύσκολο να γίνει, αλλά το κατάφερε ο Ολυμπιακός. Mm. Και... Φέτος πούλησε και το Μπέπε, ο Ολυμπιακός. Σωστά. Ναι, το είπα. Αφού το είχαμε ξεχάσει ότι ανήκε στον Ολυμπιακό, φέτος το πούλησε. Και όμως ανήκε ακόμα, μέχρι και πριν λίγο καιρό. Πριν 2 μήνες.
Πραγματικά, πραγματικά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός νομίζω μετά από, από αυτή τη μεταγραφική περίοδο σίγουρα είναι ότι φαίνεται ξεκάθαρο, έτσι. Το είχε πει ο προπονητής, δυσκολευόμασταν λίγο να το πιστέψουμε. Εγώ προσωπικά δυσκολευόμουν ότι ο Ολυμπιακός θα πάει έτσι με ένα ρόστερ μικρό όπως ήθελε 24 παιχτών, με ένα ευέλικτο, να το πούμε καλύτερα, ρόστερ. Αλλά και όμως έτσι έγινε, παιδιά. 24 παίκτες ακριβώς είναι στο ρόστερ, συν τους 4 θερματοφύλακες. Δηλαδή ακριβώς όπως ήθελε, με τους νέους φυσικά μέσα σε αυτούς, με την ομοιογένεια να υπάρχει που είναι το μεγάλο συν. Εντάξει, θα μου πει κάποιος, έχει και ρίσκα, έχει καλά πράγματα. Το μικρό ρόστερ, ότι ακριβώς ξέρεις επιλογές σου, οι περισσότεροι παίκτες θα έχουν ρυθμό, γιατί από το διάστημα και μετά που θα αρχίσουν τα ευρωπαϊκά θα μπουν και τα κύπελα, θα χρειάζονται όλοι, το καταλαβαίνουμε. Mm. Δηλαδή θα υπάρχουν παιχνίδια που θα παίζουν εννοείται και οι μικροί, γιατί κάποιοι με ρώτησαν γιατί δεν παίζουν οι μικροί και πώς θα στηριχθούν. Τώρα έχουν παίξει 3 παιχνίδια πρωταθλήματος, δηλαδή υπήρχε και χρόνος για ξεκούραση και χρόνος. Και κυρίως ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ήθελε να κάνει το 3-3 για να είναι από αυτή τη διακοπή έτσι πιο άνετος, να το πω καλύτερα. Αλλά θα χρειαστούν όλοι. Απ' την άλλη υπάρχει και ένα μικρό ρίσκο ότι αν σου βγουν 1-2 τραυματισμοί, έχεις και ένα τιμωρημένο, ξέρω εγώ, 2, το ρόστερ θα είναι ασφαλώς πιο μικρό για 1-2 παιχνίδια. Θα περιοριστούν οι λύσεις. Αλλά νομίζω από τη στιγμή που και ο προπονητής ήθελε και το είχε πει πριν ξεκινήσει η σεζόν, έτσι, ένα πιο μικρό σχήμα, ένα πιο μικρό ρόστερ, καλύτερα να το πω, και αυτό έγινε όπως ήθελε σε σχέση με το αριθμό των παιχτών, έτσι, τότε νομίζω πως και ίδιος θα είναι ικανοποιημένος γι' αυτό. Mm. Τώρα, αν χώραγε κάτι άλλο κατά τη γνώμη μου στο φετινό ρόστερ, ενδεχομένως ναι, εγώ θα πω. Δηλαδή, ένα ακόμα μεσοεπιθετικό, κυρίως έναν παίχτη εκεί που θα είναι εξτρέμου να δεκαρίζει, έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, κάτι γνώμη μου, σαν χώρα για άλλος ένας και ενδεχομένως και ένας αριστερός μπακ. Αλλά δεν είναι ότι ιδιαίτερα στο θέση του αριστερού μπακ ότι ο Ολυμπιακός έχει το τεράστιο πρόβλημα. Κάτι γνώμη μου, έτσι πάντα. Mm. Έχει πλάκα να τα βλέπεις μαζεμένα. Ο Ολυμπιακός πήρε 10 παίχτες. 10 είναι οι μεταγραφές του για την πρώτη ομάδα. 4 που τους αγόρασε. Το Βέλντε 4 εκατομμύρια, τον Πιρόλα 3 εκατομμύρια, τον Κοστίνια 2,5 εκατομμύρια και τον Γιάρεμτσοκ 2 εκατομμύρια. 2 που δανείστηκε, τον Γκάρμο και τον Στάμενιτς. Ναι. Και 4 ελεύθερους. Γκαρσία. Τον Γκαρσία, τον Γουίλιαν, τον Σέρζιο Ολιβέιρα και τον Πιτσιρικά. Τον δεν είναι Πιτσιρικά. Τον πήρε για τρίτο από την Κυφσιά ως ελεύθερος. 30-31 νομίζω είναι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, παιδιά, ότι ακόμα και με τον Ολιβέιρα υπήρχε διάθεση ο Ολυμπιακός, δηλαδή να πληρώσει η καρδά να τον πάρει. Ναι. Και έτσι ακούγονταν στην αρχή ότι θα γινόταν τον deal, γιατί στην αρχή υπήρχε αυτό το πρόβλημα που είπαμε και χθες, ότι δεν τα έβρισκε για την αποζημίωση ο Ολιβέιρα, που τα βρήκε βέβαια και αυτός. Αλλά ήταν η τελευταία μεταγραφή, πολλοί κόσμος περίμενε κάποιο μπαμ το ένα το άλλο, λέγανε πάντα τελευταία μέρα ο Ολυμπιακός, μία έφερε Μαρσέλο, μία έφερε τον, και πέρυσι έφερε τον Μποντένσε, κάτι περιμένανε ο κόσμος. Αλλά από τη στιγμή που είχε συμπληρωθεί ο ρυθμός του ρόστερ, δεν θα γινόταν κάτι ακόμα. Ναι. Και δεν ξέρω, που εμένα μου φαίνεται υπερβολικά δύσκολο να κάνει κάτι από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός, δηλαδή στην αγορά των και των ελεύθερων παιχτών. Είναι ένας δεύτερος τρίαμβος πάντως του Μεντιλίμπαρ το φετινό καλοκαίρι του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο και το δείχνει. Είναι ο δεύτερος λόγω του ευρωπαϊκού, έτσι. Δηλαδή, ακριβώς. Είναι το να επικρατήσει αυτή η κατάσταση στο μεταγραφικό κομμάτι του Ολυμπιακού, είναι απόλυτη επικράτηση με τη Λίμπαρ. Και παιδιά, είναι ξεκάθαρο νομίζω και ότι δείχνει και η διοίκηση ότι τον στηρίζει απόλυτα. Έτσι, δηλαδή, ότι είναι το νούμερο ένα στην ομάδα. Τι θέλεις, αυτό. Δηλαδή, ενώ πόσους παίκτες θέλεις, 24-24. Τελείωσε η κουβέντα. Δηλαδή, είναι σοκαριστικό στο μυαλό μου το ότι είπε 23-24 και είναι 24 όντως. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι 25-1, όχι παραπάνω. Ναι, ας πούμε εδώ ότι όταν τα ακούγαμε το καλοκαίρι οι δημοσιογράφοι και οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, από μέσα τους, όχι στον ίδιο, έλεγαν καλά. Σωστό. Σωστό. Θα τα πούμε 31 Αυγούστου. Κι όμως, φίλε. ναι. Ήταν πολύ απόλυτο σε αυτό και ήταν και απόλυτο στις μεμονωμένες περιπτώσεις. Ναι, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ζήγες. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος άλλος προπονητής στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον τα τελευταία 10 χρόνια που 31 Αυγούστου, 1η Σεπτέμβρη, τέλος πάντων, τελευταία μέρα των μεταγραφών, θα έλεγε όχι στο Ζήγες.
που θα ήταν bonus, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί όχι. Ένα στολίδι ακόμα. Ναι, ναι. Δεν χωράει. Δεν τον θέλω γιατί δεν χωράει. Ναι. Δεν έχει να κάνει αν μου κάνει ως παίχτης ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν χωράει. Εντάξει, αυτά είναι ρίσκα προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς δηλαδή. Αλλά από την άλλη μεριά, σε όλη την καριέρα έτσι πήγαινε. Με μικρά ρόστερ στις περισσότερες ομάδες του. Και νομίζω, παιδιά, ότι. Εδώ θέλω να πω κάτι. Οι δύο πιο. Να το πεις μετά το δελτίο γιατί πάει 10 και 5. Ναι. Εντάξει. Απλώς να πω ότι οι δύο οι πιο επιτυχημένες ομάδες τα τελευταία 3 χρόνια στην Αγγλία, καλά, η πιο επιτυχημένη ever στην Αγγλία, η Manchester City, έχει τρομερά κοντό ρόστερ. Ναι. Μπορεί να μπει κανείς να το δει. Μα το κάνει αυτό. Έχει 18-19 ποδοσφαιριστές πρωτοκλασσά τους και μετά διάφορους Rico Lewis. 18-19, όχι 22, 18-19. Ναι. Και μετά διάφορους Rico Lewis. Και το μοντέλο αυτό το ακολουθεί και ο Αρτέτα και βρίζουμε εμείς στην Arsenal. Το έχουμε, έχουμε για τις 4 μεσοεπιθετικές θέσεις, παίζουμε 4-2-3-1, 6 ποδοσφαιριστές. Και πήρατε και Sterling, γιατί σας έλειπε μάλλον. Ναι, ναι, 6. Το εξής. Και Γιώργο, θα σε πάρουμε ξανά λίγο. Το οποίο φυσικά εδώ πέρα μου το στέλνει και ο φίλος Αλέξανδρος Σωμόγλου. Ναι. Λοιπόν, γιατί να το λέμε κοντό τώρα στο κύριε, δεν έχει και τους νεαρούς μέσα που πρέπει να αξιοποιηθούν. Σωστά. Γιατί λοιπόν έχουμε αυτή τη λογική ότι αυτοί οι παίχτες είναι μέσα απλά για να γεμίζουν τη σκάρα των ποδοσφαιριστών και δεν είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα παίξουν ενεργό ρόλο. Άλλωστε, το θυμίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ, μάλλον του είχε ζητηθεί σε ένα βαθμό το Μεντιλίμπαρ και ο Μεντιλίμπαρ είχε πει ναι, θα το κάνω, προφανώς θα το κάνω. Έτσι δεν είναι. Γιώργο μου, τι λες εσύ? Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ το λέω κοντό το ρόστερ, την άποψη ότι έχουμε συνηθίσει το ρόστερ να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ναι. Στις ελληνικές ομάδες και στον Ολυμπιακό κυρίως, έτσι. Ναι. Ίσα που και ο ίδιος ο προπονητής, νομίζω το απέδειξε για τα φιλικά, που βασίστηκε πάρα πολύ έτσι σε αυτά τα νεαρά παιδιά, ότι τους υπολογίζει σαν κανονικούς ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε πως το νόμο, σαν έμπειρους ποδοσφαιριστές, να πω καλύτερα. Ναι. Γιατί ήταν λάθος το πρώτο που είπα. Τους υπολογίζει σαν έμπειρους ποδοσφαιριστές, έτοιμους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν και να βοηθήσουν. Αυτό βέβαια μένει να φανεί και στη διαχείριση των αγώνων, γιατί έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα τώρα ο Ολυμπιακός. Ε, παιδί μου, σου ξανά πάω το παράδειγμα, τους διαβάζω τους παίκτες για να συνοηθούμε. Σας διαβάζω το roster της Manchester City. Ναι. Για να καταλάβετε ότι μιλάμε για 19 από το σερί. Κύριε Μιχάλη, μπορεί να παίζουν 70 μάτς όμως, σερί. 70 μάτς μπορούν να παίζουν σερί, αλλά δεν πάβει να έχει στο roster η Manchester City. Φαντάζομαι ότι θα έχει ένα. Ένα. Όταν λέμε ένα. Mm. Τον Erling Haaland. Κανέναν άλλον. Mm. Κανέναν. Ο Erling Haaland μπορεί να παίξει 70 μάτς, 60 όσο χρειαστεί. Μπορεί όμως να έχει και έναν τραυματισμό που θα τον κρατήσει 2 μήνες έξω. Mm-hmm. Η Manchester City πήρε 80-85 εκατομμύρια ευρώ γιατί πούλησε τον αναπληρωματικό συντερφόρο της, τον Άλβαρες. Και ο Pep Guardiola είπε: δεν θα πάρω μάλλον, είμαι οκ. Okay. Ναι, μπορεί να έχει κάποιο νεαρό όμως. Μπράβο, έχει 19 ποδοσφαιριστές. Οι 19 ποδοσφαιριστές είναι ο Έντερσον και ο Ορτέγκα, τερματοφύλακες. Και έναν τρίτο, οκ. Okay. Η αμυντική είναι ο Walker, ο Ruben Diaz, ο John Stones, ο Ακέ, ο Guardiola και ο Ακάντζη. 6 πρωτοκλασάτη. Αμυντική. Πολύ. Όχι. Γιατί παίζουν και άκρες. Μπράβο, ναι. Έχουμε λοιπόν και δύο πιτσιρικάδες. Έναν Wilson Esbrand, έχει παίξει ελάχιστο, και το Rico Lewis που παίζει. Που παίζει. 19 ετών ο Rico Lewis, έτσι. Για να μην πει κανείς ότι. Ναι. Χαφ. Έχουμε τον Kovacic, τον Grealish, τον Rodri, τον De Bruyne, τον Gündogan, τον Bernardo Silva, τον Mateos Nunes και τον Foden. 8 σύνολο. Και έχουμε και κάτι πιτσιρικάδες όπως ο Ράιλι, ο Μακατή, ο Μπομπ που και που παίζει. Ο Μπομπ παίζει, ναι. Ναι, που και που. Ο Μάστορας. 8 λοιπόν. Και 6 αμυντικοί, 14. Και 2 τερματοφύλακες, 16. Και επιθετικούς, εξτρέμ και 3. 3. Το Σαβίνιο, τον Ντοκού και το Χάλαντ. Mm-hmm. Τελεία, παύλα, γεια σας. 19 ποδοσφαιριστές, πρωτοκλασάτη και 3-4 πιτσιρικάδες, 23. Αυτό είναι. Mm-hmm. Το roster της Manchester City, νούμερο ένα φαβορί για. Premier League, για κύπελλο Αγγλίας, για League Cup και δεύτερο φαβορί για το Champions League. Παιδιά, νομίζω είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Δηλαδή ότι αυτό είναι το roster, δηλαδή για να συνοηθούμε. Παίχτες που δηλαδή ήταν οι δεύτερες επιλογές, όπως ο Καρβάλιο που έφερε για παράδειγμα πριν ο Αλεξανδρόπουλος, αντικαταστάθηκαν με αυτούς τους παίχτες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πήγε ο Ολυμπιακός να πει ότι μου φεύγει ο Αλεξανδρόπουλος και ο Καρβάλιο, άρα είμαι μείον 2 half. Ας πάρω 2 έμπειρους. Έφυγε η ώρα, ο Κέι που ήταν βασικός, πήρε ο Ολυμπιακός δύο παιδευτικοί, δηλαδή πήρε και τον Στάμενιτς και τον Καρθία. Αλλά στη θέση του Καρβάλιο ήρθε ο Μουζακίτη, στη θέση του Αλεξανδρόπουλου ήρθε ο Μπακούλας. Εγώ θα πω, στη θέση του Γιόβετιτς μπορεί να παίξει ο Πακανέλος. Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Μα αυτό μένει να διαπιστωθεί και από τη διαχείριση που θα κάνει τώρα ο Μεντιλίμπαρ στους ποδοσφαιριστές. Να δούμε, δηλαδή, παίχτες να ενεργοποιούνται.
Ακριβώς, ακριβώς. Εμένα δεν μου φάνηκε περίεργο δηλαδή που δεν παίξανε τόσο πολύ στα πρώτα παιχνίδια. Παίξε δηλαδή μόνο ο Κοστούλα βασικό στο πρώτο μάτς, που και αυτό ήταν και ο ίδιος το έκανε και για να δείξει ότι είναι δίκαιος, αλλά γιατί ήταν ο πιο έτοιμος σέντερφορ του, έτσι. Ούτε ο Ελκαμπή ήταν έτοιμος να ξεκινήσει το Βόλο, ούτε ο Γιάρεμτσουκ, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή και γι' αυτό ξεκίνησε ο Κοστούλα. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα εάν χρειαστεί δηλαδή κάποιον από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους θεωρώ εισαγωγικά πάντα μικρούς, γιατί μικρή είναι για Ελλάδα μόνο, ότι να τους δείξει τη μάχη. Και ασφαλώς νομίζω και με τα χάφου έχει πάρει, είναι και η χάφου έχει πάρει να ταιριαστεί με τους μικρούς, γιατί και ο Μουζακίδης ας πούμε και ο Μπακούλας παίζουν κυρίως στα 6-8, ενδεχομένως και στο 10 κανένα φορά, ιδιαίτερα ο Μουζακίδης, είναι παίκτες που είναι πιο κοντοί και τα χάφου έχει πάρει ο Ολυμπιακός, όπως έχει ανεβάσει και τον Ντόι στο 6, είναι παίκτες όπως ήθελε, όπως ήταν ο Ιμπόρα, παίκτες με ύψος. Δηλαδή νομίζω και οι κινήσεις που έγιναν είναι ταιριαστές στα χαφ μεταξύ τους. Δηλαδή είχε τον Έσε, πήρε τον Ολιβέιρα, πήρε τον Γκαρθία και τον Στάμενης, που είναι τέσσερις χαφ νομίζω τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. Δηλαδή δεν μοιάζει κανένας στα χαρακτηριστικά με τον άλλον. Ακόμα και ο Ντόι είναι τελείως διαφορετικός από αυτούς τους παίκτες. Έχει πολλές τέτοιες επιλογές φέτος ο Ολυμπιακός που είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους, που ταυτόχρονα μπορεί να είναι και ταιριαστές ή στα εξτρέμ. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Βέλντε παίζει γραμμή. Παίζει γραμμή, αλλά μόλις... Ο Βίλιαν δεν παίζει γραμμή. Ναι. Ο Σέλσον επίσης δεν παίζει γραμμή πλέον. Εκεί έχει φανεί, δηλαδή συγκλίνει πάρα πολύ στα μέσα. Ο Σέλσον, επειδή έχει και την Μπούκα, είναι ποδοσφαιριστής που του αρέσει να πατάει περιοχή και να παίζει πολλές φορές και στο πλάι του Ελκάμπη. Φαίνεται αυτό μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή. Ο Βέλντε τελειώνει φάσεις διαρκώς. Δηλαδή φαίνεται όταν πατάει περιοχή, η πρώτη σκέψη αυτή είναι. Ο Ολυμπιακός καλός κακός δεν είχε ποδοσφαιριστεί πέρυσι με τα χαρακτηριστικά αυτά. Δηλαδή και ο Ποντένς και ο Φορτούνης είχαν τον γκολ, αλλά δεν ήταν ότι με το πατάγαν περιοχή η πρώτη σκέψη ήταν αυτή. Ωραία. Είναι νομίζω ένα καλό τεστ και για το Μεντιλίμπαρ, το ρόστερ έτσι που έχει διαμορφωθεί. Ναι. Και επειδή φτιάχτηκε στα μέτρα που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, τώρα είναι και μεγαλύτερη πίεση λόγω για το Μεντιλίμπαρ. Αλλά αυτό, παιδιά, θα το συζητήσουμε καιρό. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ο νούμερο ένα πραγματικά στον Ολυμπιακό Μεντιλίμπαρ. Ναι. Μην αρχίζουμε να λέμε αυτά που λέγαμε πέρυσι μετά τον πρώτο μήνα του Μεντιλίμπαρ, το νου σα δραμάλια κτλ. Το νου σα δραμάλια. Ωραία, κύριε Γκρο.